Η τριστέτσα, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον αργολικό κάμπο. Το επικίνδυνο αυτό έντομο απειλεί με καταστροφή Τεσπεριδοειδή. Για τον λόγο αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αντιπεριφερειάρχης Τάσος Χιβηδόπουλος διοργάνωσε σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς. Έγινε μια σύσκεψη με τις ομάδες παραγωγών και υπηρεσιακούς φορείς για να συζητήσουμε το πρόβλημα που έχει προκύψει με την ανάπτυξη της νόσου της τριστέτσα στα Εσπεριδοειδή. Πραγματικά έγινε μια σαφέστατη ανάλυση από πλευράς των υπηρεσιακών παραγόντων για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις εστίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω από το θέμα της τριστέτσα και συμφωνήσαμε με τις ομάδες παραγωγών να υπάρξει μια πρότασή τους συγκεκριμένη, μια πρόταση η οποία να μας δίνει το δικαίωμα να πάμε στο Υπουργείο και να προτείνουμε ένα καινούριο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση της τριστέτσα, η οποία πραγματικά είναι μια νόσος με τρομακτικές δυσκολίες στην καταπολέμησή της. Ουσιαστικά δεν έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή τρόπος άλλης αντιμετώπισης πλην της εκρίζωσης των νοσού των δεντριλίων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, σε συνεργασία με τις ομάδες παραγωγών, φτιάχνουμε ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον οποίο ήδη επικοινώνησα, έτσι ώστε να του το προσκομίσουμε και να προχωρήσει ένα καινούριο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο να περιλαμβάνει έναν οργανωμένο και συνεκτικό τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της επιδημίας που έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή και η οποία, εάν αναπτυχθεί περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ήδη επιβεβαιωμένη παραγωγή των εσπεριδοειδών. Σε αυτή την προσπάθεια υπάρχει μια άμεση συνεργασία των υπηρεσιών τη Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδα, τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, και βεβαίως των ομάδων παραγωγών μέσω των επιστημόνων που οι ίδιες απασχολούν. Στην ίδια κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε σε δεύτερο χρόνο να μπουν και οι Δήμοι με το δικό τους προσωπικό γεωπόνων που έχουν, προς βοήθεια όλων αυτών των ενεργειών, των οποίων θα κάνουμε βάσει το καινούριο επιχειρησιακό σχέδιο.